Κυρία Γεραμαίω, κατά τη διάρκεια uh, τη ομιλία σου στη ΒΕΘ, ο Πρωθυπουργό έκανε μια σειρά από σημαντικέ ανακοινώσει που άπτονται και θεμάτων του Υπουργείου σα. Από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην αύξηση των συντάξεων, βλέπουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία θα δώσουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα σε εργαζόμενου και συνταξιούχου. Πώ αυτό συνδράμει το δικό σα Υπουργείο για να πάμε σε μια μέρα που να αν αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μισωτάκη έχει μια βασική ε, προτεραιότητα ανάμεσα σε άλλε το να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα των, των πολιτών. Ε, εκεί εντάσσονται πάρα πολλέ πρωτοβουλίε που ακούσατε χθε, εστιάζοντα σε αυτά που αφορούν το Υπουργείο Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση. Πράγματι, η μείωση, η διπλάσια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή στο 1% αντί για το μισό που είχε ήδη εξαγγελθεί, θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέτρο για την περαιτέρω τόνο απασχόληση, για να το πούμε πολύ απλά, για να δημιουργηθούν και άλλε θέσει εργασία. Λέω και άλλε γιατί πρόσφατα βγήκαν τα στοιχεία τη Εργάνη που δείχνουν ακριβώ ότι την τελευταία πενταετία έχουμε 500.000 περισσότερου εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το 2019. Η ανεργία αποκλιμακώνεται. Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια έχει πάει σε μονοψήφιο ρυθμό με επιβεβαιωμένα στοιχεία τη ΕΛΣΤΑΤ. Όλα αυτά όμω δεν μα δημιουργούν εφησυχασμό. Το αντίθετο. Μα στέλνουν ένα μήνυμα ότι πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ εντατικά, πολύ στοχευμένα πλέον και εκεί εντάσσεται και αυτή η πρωτοβουλία για την διπλάσια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα επιτρέψει την περαιτέρω αποκλιμάκωση ανεργία και τη δημιουργία και άλλων θέσεων εργασία. Και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που τέθηκε χθε ήταν οι αλλαγέ στο επίδομα ανεργία. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν μέσω του επιδόματο ανεργία περισσότερα κίνητρα για την εργασία πλέον. Πώ θα δουλέψει αυτό. Κύριε Πεφάνη, το επίδομα ανεργία στη χώρα μα διακατέχεται από την ίδια φιλοσοφία λίγο πολύ τα τελευταία 70 χρόνια. Η βασική του συλλογιστική είναι ίδια εδώ και 70 χρόνια. Εμεί. Η, η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε στην κυβέρνηση είναι να Μετασχηματίσουμε το πείδωμα ανεργία σε δύο κατευθύνσει. Πρώτον, να γίνει πιο δίκαιο, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη την ασφαλιστική ιστορία του προσώπου. Και για παράδειγμα, δεν θα παίρνει το ίδιο πείδωμα κάποιο ο οποίο εργάζεται 40 ώρε την εβδομάδα και κάποιο ο οποίο εργάζεται 25 ώρε την εβδομάδα. Δεύτερη αλλαγή, δεύτερο άξονα, το να γίνει μπροστοβαρέ. Δηλαδή να είναι πιο υψηλό το επίδομα του πρώτου μήνε τη ανεργία, του πρώτου μήνε αυτή τη δύσκολη περίοδου και μετά να βαίνει μειούμενο προκειμένου ακριβώ να παρακινήσει στην έβρεση εργασία. Ο στόχο μα είναι ο κόσμο να βρει δουλειά. Περισσότερε δουλειέ σημαίνει μεγαλύτερη ευημερία για τον καθένα και την καθημεριά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.